Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Έχουμε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα έργα για το επόμενο ΠΕΠ. Ποιοι είναι οι στόχοι και τι ακριβώς γίνεται σήμερα στο Δημαρχείο? Ναι, καλωσορίζουμε, μια και είμαστε online, τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, μαζί με το επιτελείο του, με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, αλλά και τους συνεργάτες του, τον εκπρόσωπο της ΜΟΔ, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νέου ΠΕΠ, αλλά και της αξιοποίησης όλων των υπόλοιπων εν δυνάμει χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που θα μπορούσαμε ως τελικοί δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουμε. Έγινε μια, νομίζω, πολύ καλή και πολύ αναλυτική κουβέντα, ουσιαστική, με απτά αποτελέσματα. Θέσαμε τους όρους και τους κανόνες της από εδώ και πέρα συνεργασίας, και εδώ να πω ότι η μέχρι τώρα συνεργασία είναι σε, όχι απλά καλή, αλλά μπορώ να πω σε πολύ υψηλό επίπεδο, με όλους τους προβληματισμούς και με όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, τα εκθέτουμε και λύνουμε προβλήματα. Εμείς αυτό κρατάμε, ότι αυτό είναι το ουσιαστικό και το αποτελεσματικό, και από ό,τι βλέπουμε είμαστε σε κοινό στόχο και κοινό δρόμο, που δεν είναι άλλος από την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας σε μια δύσκολη γενικότερα περίοδο και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ειδικότερα της περιοχής της Καστοριάς, έτσι ώστε τελικά οι δημότες και οι πολίτες αυτής της περιοχής να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και να εξακολουθούν πεισματικά να μένουν και να επενδύουν εδώ στην περιοχή μας. Καλημέρα, κύριε Κασαπίδη. Σας καλωσορίζουμε στο Άργος Οριστικό, στην Καστοριά. Τι έρχεται με το καινούριο ΠΕΠ, με το καινούριο ΕΣΠΑ, για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για την περιοχή μας ειδικότερα? Είχαμε τη χαρά σήμερα να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχουμε αναλάβει ως Περιφέρεια με την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Οριστικού, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περίοδου, που είναι το νέο επιχειρησιακό, το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τομεακά προγράμματα των Υπουργείων που σχεδιάζονται αυτή την περίοδο, καθώς επίσης όλα αυτά τελούν και υπό το κράτος, αν θέλετε, της απολιγνητοποίησης και του μεγάλου προγράμματος της δίκαιης μετάβασης, όπου θα χρηματοδοτήσουν όλα αυτά τα προγράμματα έργα, δράσεις, μελέτες που θα λάβουν χώρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Κάποια προγράμματα είναι πιο στοχευμένα, κάποια αφορούν όλη την περιφέρειά μας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, συζητήσαμε διεξοδικά τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί πλέον για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ούτως ώστε μέσα στο επόμενο δίμηνο να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα σχέδιο και για το Δήμο Άργους Οριστικού, το οποίο θα αποτελεί μέρος του σχεδίου, του επιχειρησιακού σχεδίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που με τη σειρά του θα είναι ένα από τα 4 υποσχέδια του συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε, γιατί δίνεται ο λόγος πλέον σε όλους τους πολίτες να εκφραστούν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους Οριστικού και να έρθουν οργανωμένες οι προτάσεις για μελέτες και έργα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν οι πολίτες στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Ο χρόνος είναι τόσος όσος επιτρέπει την συμμετοχή όλων σε αυτόν τον δημιουργικό διάλογο και τη σύνθεση των προτάσεων, ώστε το Σεπτέμβριο και μετά, που θα βγει και σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο πρόγραμμα του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, να δούμε πώς θα συμπληρώσουμε τελικά τις δράσεις για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά και στο σύνολό του να συνδυαστούν αυτά τα προγράμματα που περιέχουν αυτές τις προτάσεις ως ένα ενιαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας με αρκετά χρήματα στη διάθεσή του, και φιλοδοξούμε να έχουμε το σύνολο των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί μέχρι τότε. Επίσης είναι σημαντικό, και το τονίσαμε και αυτό, την τρέχουσα περίοδο, την επόμενη διετία αν θέλετε, μέχρι να ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα, στο μεταβατικό αυτό στάδιο τυχόν όριμες μελέτες
που υπάρχουν να ιεραρχηθούν και να προτεραιοποιηθούν από το Δήμο και να ενταχθούν σε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Και όπως είπα, αναζητούμε και τις υπόλοιπες προτάσεις που θα δώσουν αφορμή για νέες μελέτες και νέα έργα που θα πάρουν τη θέση τους στα επικείμενα προγράμματα που θα ξεκινήσουν μετά από ένα ή δύο χρόνια. Είναι σημαντικό αυτή η δημοκρατική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στις τοπικές κοινωνίες να πάρει διάσταση, να ενημερωθούν οι πολίτες και να ξέρουν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε θεματικές ημερίδες, όπως αποφασίσαμε εδώ να κάνουμε μία στο Άργος Οριστικό που σχετίζεται με τον τουρισμό, τον θερμαλισμό και τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που έχει εδώ ο Δήμος με την παρουσία και του Κέντρου Αποκατάστασης, μία θεματική ημερίδα τουρισμού, υγείας και ευεξίας παραδείγματος χάρη, καθώς επίσης θα δοθεί δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, άρα και τους δημότες του Άργους, να συμμετέχουν σε θεματικά συνέδρια, κλαδικά συνέδρια, 6 καταρχήν στον αριθμό που θα λάβουν χώρα είτε στην έδρα της περιφέρειας ή σε κάποιες άλλες πόλεις. Και αυτή η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, με 4 περιφερειακά συνέδρια που θα λάβουν χώρα στις έδρες των 4 περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειάς μας, όπου και εκεί θα καταλήξουμε τις προτάσεις μας εν είδη ψηφιακών σχεδίων περιφερειακών ενωτήτων και συνολικά της περιφέρειάς μας. Άρα ο χρόνος αυτή η περίοδος είναι πολύ γόνιμη και δημιουργική για όλους μας και καλώ όλους τους πολίτες, όλους τους φορείς με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζονται μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο. Κύριε Κασαπίδη, κατά την γνώμη σας, την εμπειρία σας και την ως τώρα συνεργασία σας, ο Δήμος Άργους Οριστικού τι ρόλο παίζει σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, στην περιφέρεια δηλαδή, στην απορρόφηση κονδυλίων και αν αυτό βοηθάει γενικότερα την περιφέρεια, ένα αλφαρότημα και ένα βήτα, με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν και να βοηθήσουν στην απορρόφηση κονδυλίων, πέρα δηλαδή από, από την αυτοδιοίκηση. Εδώ ως προς το Δήμο του Άργους υπάρχει μία απόλυτη προετοιμασία και ετοιμότητα για την κατάθεση μελετών για πληθώρα έργων, ωστόσο εγγενείς αδυναμίες που σχετίζονται κυρίως με το μηχανισμό υλοποίησης αυτών των έργων κολλούν την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, άρα και τη ροή των έργων. Συνολικά η περιφέρειά μας έχει χαμηλό δίκτυο απορροφητικότητας, 22,5%, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες των τελικών δικαιούχων, που είναι και οι Δήμοι, για να τρέξουν γρήγορα τις μελέτες που ήδη έχουν ετοιμάσει. Ο Δήμος Άργος έχει μια απορροφητικότητα κοντά στο 7%, είναι από τα ψηλά ποσοστά. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, υπάρχουν Δήμοι που έχουν 0,5%, 1,5% απορροφητικότητα και διαγνώσσοντας αυτή την αδυναμία εδώ και μήνες, ήδη ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ζητήσαμε την υποστήριξη της ΜΟΔ, Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και έχει αποστείλει ήδη στελέχη της για να υποβοηθήσουν την ορίμαση μελετών σε Δήμους που έχουν τέτοια αδυναμία. Αλλά παράλληλα, διαθέτουμε και ένα κονδύλιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την τεχνική βοήθεια που έχει στη διάθεσή της η Διαχειριστική Αρχή και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να υποστηρίξει την υλοποίηση και των έργων των Δήμων αυτών μέσα και από τη δυνατότητα που έχει η ΜΟΔ ως φορέας υλοποίησης πλέον και επίβλεψης έργων μετά από κάποιες τροπολογίες νομοθετικής φύσεως που επιδιώξαμε και πετύχαμε. Άρα θα έχουμε υποστηρικτές μας έναν επιπλέον υπηρεσιακό μηχανισμό που μέχρι τώρα δεν τον είχαμε και αν αυτό γινόταν πριν από 2-3 χρόνια, σίγουρα θα ήμασταν σε μια καλύτερη θέση. Αλλά τώρα είναι γεγονός ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί. Έχουμε κοινό μερίδιο ευθύνης, περιφέρεια, δήμη, τελική δικαιούχη, φορείς, υπηρεσιακοί παράγοντες και ανάδοχοι για την εκτέλεση των έργων, για την απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε και τα έργα και τα κονδύλια να τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Όσον αφορά τους πολίτες. Όσον αφορά τους πολίτες, ως προς την υλοποίηση των έργων δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ως προς την προετοιμασία των νέων, την κατάθεση των προτάσεων και των ιδεών τους ζητάμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ώστε να προκύψουν μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια νέες ανάγκες για νέες μελέτες και για νέα έργα. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι πολίτες. Κύριε Κασαπίδη, να ρωτήσω κάτι που δεν αφορά τη σημερινή, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ. Την ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στον Εθνικό Σχεδιασμό του Φυσικού Αερίου. Κάτι που λίγο ανατρέπει τα δεδομένα, ιδίως για την περιοχή μας, που το σχεδιασμός ήταν για να πάρουμε φυσικό αέριο από το ΤΑΠ.
Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στο σχέδιο και η ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στον Εθνικό Φορέα? Σημαίνει ότι ως προς τα έργα των υποδομών θα συνεχίσουν κανονικά όπως είχαν σχεδιαστεί και περιμένουμε τη ΔΕΔΑ τώρα να καταθέσει το δικό της φάκελο στην πρόσκληση που έχουμε ήδη ανοίξει ως περιφερειακή αρχή και ως διαχειριστική αρχή. Η δυνατότητα λήψης φυσικού αερίου από το εθνικό δίκτυο δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους τελικούς δικαιούχους και τους παρόχους, διότι δεν είναι μονομερής η πηγή τροφοδοσίας όπως συμβαίνει με τον ΤΑΠ από συγκεκριμένη περιοχή, αλλά από τρεις διαφορετικές πηγές τροφοδοτείται ο συγκεκριμένος αγωγός. Άρα υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός και μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι θετικό το γεγονός ότι πετύχαμε να έρθει κλάδος του εθνικού συστήματος και στη Δυτική Μακεδονία. Σε κάθε περίπτωση δεν θα βγούμε εκτός χρονικού διαγράμματος όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. Μέχρι τέλος του 23 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα για να είναι και επιλέξιμα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Διαφορετικά θα έχουμε άλλα προβλήματα. Μέχρι στιγμής οι χρόνοι τηρούνται και αλλαγές που έχουν γίνει στα πολυετή σχέδια του ΔΕΣΦΑ, τα δεκαετή σχέδια του ΔΕΣΦΑ για να εντάξουν το νέο δίκτυο, έγινε γρήγορα, συμπεριλήφθηκε η Δυτική Μακεδονία, άρα κινούμαστε σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι της υλοποίησης των υποδομών που ήδη έχουν αποφασιστεί για τη Δυτική Μακεδονία και το άλλο είναι τα νέα δίκτυα που θα έρθουν στην περιφέρεια μας. Όλα αυτά μέχρι το 23 θα έχουν ολοκληρωθεί.